Τα λιμάνια, όπως είναι γνωστό, αποτελούν σημαντικό τμήμα των θαλάσσιων μεταφορών. Παίζουν σημαντικό, σημαντικότατο θα λέγαμε, ρόλο στη μεταφορική αλυσίδα. Αποτελούν κωβικά σημεία διασύνδεσης με τους οδικούς και σειροδρομικούς άξονες και τις αεροπερικές γραμμές. Τι έρχεται να λύσει το νομοσχέδιο. Έρχεται να κυρώσει τις συμβάσεις που υλοποιούν την πολιτική απελευθέρωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης των μεταφορών και, της, και τη βασική τους υποδομής, που είναι τα λιμάνια. Αποτελεί βέβαια και μνημονιακή δέσμευση, ε, η ιδιωτικοποίηση των λιμανιών. Ε, βέβαια, εσείς εισάγετε μια άλλη μορφή αυτή της υποπαραχώρησης, η οποία φαίνεται να είναι πιο συμφέρουσα για τους επιχειρηματικούς ομίλους. Με το σχέδιο νόμου, η κυβέρνηση υλοποιεί επίσης δεσμεύσεις, που έχει αναλάβει απέναντι στα εμπειριαλιστικά κέντρα, στα πλαίσια και των ισχυρών ανταγωνισμών για παραχώρηση λιμανιών, προκειμένου να ελοπιθούν και οι στατιωτικοί σχεδιασμοί στην ευρύτερη περιοχή. Η Θεσσαλονίκη και η Αλεξανδρούπολη μετατρέπονται ήδη σε βάσεις υποδοχής στατιωτικού υλικού, ορμητήριο υπεριαλιστικών επεμβάσεων και πολέμων, στα Βαλκάνια, στην ευρύτερη περιοχή το λιμάνι της Θεσσαλονίκη μετατρέπεται σε βάσεις υποδοχής σαγιωτικού υλικού των ΙΠΑ. Έχουμε τα πήγαινε έλα των Αμερικάνικων ελικοπτέρων και άλλου εξοπλισμού που μεταφέρεται, συναρμολογείται και αποσυναρμολογείται μέσα στι εγκαταστάσει του. Αξιοποιείται το λιμάνι της τη για την έξοδό του. Είναι γνωστό ότι φέτο συμπληρώνονται 20 χρόνια από το βρώμικο πόλεμο των το ΙΠΑ, του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Γιουγκοσλαβία, τον διαμελισμό της, το αιματοκύλισμα των λαών των Βαλκανίων. Οι σχεδιασμοί στην περιοχή, η διευκόλυνση που εσείς παρέχετε αυτή την περίοδο, γίνονται ακόμα πιο επικίνδυνοι για το λαό της χώρας μας. Στην Αλεξανδρούπολη έχει προχωρήσει ήδη η παραχώρηση τμήματος του λιμανιού ε, όπως είπα και προηγουμένως, στο ΕΣΥΠΑ και το ΝΑΤΟ. Προχωρά το σχέδιο ανάπτυξης της συνδρομικής εγνατίας που υπηρετεί το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης και τα, τα σχέδια των μονοπωλίων που ασχολούνται με τις συνδυασμένε μεταφορές. Διαμορφώνεται σε κόμβο διαμετακόμισης εμπορευμάτων για τα λιμάνια της Μαύρης Θάλασσας σε ανταγωνισμό με την Τουρκία. Προετοιμάζεται για να ολοποιηθούν οι σχεδιασμοί μεταφορά υγροποιημένου φυσικού αερίου. Η κυβερνητική πολιτική, όπω αποτυπώνεται και με αυτό το σχέδιο νόμου, υπηρετεί το στόχο τη ενίσχυση τη ανταγωνιστικότητα των θαλάσσιων μεταφορών, ικανοποιεί στρατηγικέ επιλογέ τη αστική τάξη, υπηρετεί τα εμπειραλιστικά σχέδια στην περιοχή για οικονομική και στρατιωτική διείσδυση σε Βαλκάνια, Μέση Ανατολή, παρευθύνια περιοχή, Κασπία, την σύνδεση με χώρε τη ε, διεύρυνσης διεύρυνση προ τα βόρεια στην κεντροανατολική Ευρώπη. Οι άξονε αυτή τη λιμενικής πολιτική που υπηρετεί του σχεδιασμού τη αστική τάξη των επιχειρηματικών και μονοπωλιακών ομίλων προβάλλονται ω σημαντικοί, ακούσαμε και εδώ, αναπτυξιακή και βέβαια ω εθνική και υπερταξική. Να θυμίσουμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πριν γίνει η κυβέρνηση μίλησε για δημόσιο χαρακτήρα των λιμένων έκανε επίθεση στα μέτρα των προηγούμενων κυβερνήσεων, χαρακτήριζε την πολιτική τους ως ε, επιλογές του νεοφιλελεύθερου μοντέλου. Σήμερα όχι μόνο υιοθετεί, αλλά εισάγει νέους τρόπους παραχώρησης που συμφέρουν περισσότερο τους επιχειρηματικούς ομίλους. Το κεφάλαιο επιλέγει σε ποιε δραστηριότητες θα επενδύει, αφήνοντας όλε τι υπόλοιπε στην τύχη του. Έτσι, τα κερδοφόρα φιλέτα θα γίνουν αντικείμενο επενδύσεων και εκμετάλλευση, ενώ όλε οι υπόλοιπε δραστηριότητε που μπορεί να είναι απαραίτητε για τα λαϊκά στρώματα θα μείνουν στον έλεγχο του οργανισμού Λιμένο, ο οποίο ταχύτατα θα εμφανίσει ζημιέ όπω φαίνεται και θα απαιτεί τη χρηματοδότησή του από τι πλάτε των λαϊκών στρωμάτων ε, τη κάθε περιοχή. Η εχώρηση της χρήσης δραστηριοτήτων και η διατήρηση τη γης ή άλλων υποδομών στην διεκτυσία του Δημοσίου... ελαττώνει σημαντικά το απαιτούμενο τμήμα... αφού το κεφάλαιο απλά νοικιάζει τον εξοπλισμό και τη γη... και δεν την αγοράζει. Ο ανταγωνισμός, ο ανταγωνισμός μεταξύ των μεταφορικών ομίλων απαιτεί ορισμένες υποδομές να βρίσκονται σε ουδέτερα χέρια... για να διασφαλίζεται πως δεν θα έχει κάποιος αποφασιστικό πλεονέκτημα... έτσι ο κρατικός χαρακτήρας που μπορεί να έχει ένα κομμάτι από ένα λιμάνι, όχι απλά δεν αλλάζει την πορεία απελευθέρωσης των μεταφορών που υλοποιεί σήμερα η κυβέρνηση, αλλά είναι σε ορισμένε περιπτώσεις απαραίτητη προϋπόθεσή του. Βασικό στοιχείο της πολιτικής σας για τα λιμάνια είναι και οι αλλαγές στις εργασιακές σχέσεις σε βάρος των εργαζομένων. Ευέλικτε μορφέ απασχόληση, διευθέτηση του ημερήσου και εβδομαδιαίου χρόνου, κατάργηση τη σταθερή μόνιμη με πλήρη δικαιώματα εργασία, αφαίρεση ασφαλιστικών κατακτήσεων, κατάργηση κανονισμών εργασία, μείωση του αριθμού εργαζομένων, εντατικοποίηση τη εργασία. Και άλλα, βέβαια, αρκετά με στόχο την απόσπαση μεγαλύτερη υπεραξία. Είτε με μορφή παραχώρηση τμήματων, είτε με τη μορφή ιδιωτικοποίηση των λιμανιών, τα αντεργατικά μέτρα στοχεύουν στη μείωση της, της, της τιμής της εργατικής δύναμης, την καταστολή των αγώνων των εργαζομένων, συνθήκες εργασιακής ζούγκλας, ε, για τη μεγιστοποίηση της χερδοφορίας. Το παράδειγμα της, ε, της Κόσκο είναι γνωστό. Κατάφερε κέρια πλη, ε, χτυπήματα στις κατακτήσεις των λιμενεργατών, όπω είσοδο εργολαβικών εταιριών, εντατικοποίηση τη εργασία, αύξηση του ροαρίου εργασία, κατάργηση των νυχτερινών αργιών και εορτών, χτύπημα του θεσμού των βαρέων και θηγηνών επαγγελμάτων. Η κυβέρνηση το Φλεβάρι του 2018 ψήφισε νόμο για τι εργασίε στην φορτοεκφόρτωση που χτυπάει οι δικαιώματά του, όπω οι δικαιώματα λιμενεργατών. Στον όλ ΠΑΕ πέρασε ο νέος κανονισμός εργασίας, ενσωματώθηκαν οι αντεργατικές αλλαγές στη νέα συλλογική σύμβαση που υπέγραψε η εργοδοσία με τα τσιράκια της στον εργοδοτικό και κυβερνητικό συνδικαλισμό. Το κεφάλαιο επιτίθεται ενιαία στους εργάτες σε όλα τα λιμάνια της χώρας. Χτυπούν τις κλαδικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας, θεμελιώδη δικαιώματα, αξιοποιούν τον απεργοκτόνο νόμο της κυβέρνηση για τι ε, τις απεργίες. Η ρεγοδοτική και η κρατική τρομοκρατία, για παράδειγμα στο λιμάνι του Πειραιά, οπλίζει το δολοφονικό χέρι των φασιστών τη Χρυσή Αυγή και είχαμε βέβαια και την τραμπούκικη επίθεση στον πρόεδρο του Συνδικάτου των το Λιμενεργατών, άλλη μια ακόμα εγκληματική του ενέργεια. Ε, πρέπει να πούμε ότι ενώ έχει λήξει η Συλλογική Σύμβαση εργασία από τον Αύγουστο του 17, για τους λιμενεργάτες στο τμήμα του ΟΛΠ ΑΕ, η ΚΟΣΚΟ, έχοντας τη στήριξη, όπως είπαμε, δεν ανανιώνει τις συλλογικέ συμβάσεις εργασία. Προετοιμάζεται για την επόμενη φάση, για την επέκταση των ελαστικών μορφών, για το σύνολο των λιμενεργατών στο λιμάνι του Περιά και κατά επέκταση στα λιμάνια όλης της χώρας. Ε, επίσης, ε, πρέπει να πούμε ότι συγκροτεί η εργοδοσία η εργοδοτικά σωματεία, όπως βέβαια και η ΚΟΣΚΟ, Προκειμένου να ξεπεράσει του αγώνε, την αδιάλακτη στάση των εργαζομένων, προκειμένου να σταθούν απέναντι σε αφαίρεση δικαιωμάτων και να διεκδικήσουν συλλογική σύμβαση και άλλα δικαιώματα, και βέβαια υπογράφει μαζί του συμβάσει, τέτοιε που έχουν όρου αμοιβή εργασίας επαχθής για του ίδιου του εργαζόμενου. Μέσα από το νομοσχέδιο, προωθούνται νέα προνόμια και για τα μονοπόλια. Είναι γνωστό ότι απαγορεύει στους Δήμους να επιβάλλουν στους επιχειρηματικούς ομίλους που θα έχουν τη διαχείριση των λιμανιών, τα ανταποδοτικά τέλη, το φόρο των ηλεκτροδοτούμενων εκτάσεων. Ενώ την ίδια ώρα βέβαια υπάρχει ο ένφια, τα δημοτικά τέλη, η πολιτική, οι άμεση και έμεση φόροι που ληστεύουν το μεγαλύτερο μέρος του εισοδήματος των εργατικών και λαϊκών στρωμάτων. Είναι γνωστό ότι η Ένωση Ελλήνων Φοπλιστών, με τη στήριξη τη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, όπω και των προηγούμενων, αρνείται να υπογράψει συλλογικέ συμβάσει για τα ποντοπόρα από το 2010 με δραματικέ συνέπειε στου μισθού και τα ασφαλιστικά συνταξιδετικά δικαιώματα για τα ταμεία των ναυτεργατών. Αποτελεί πρόκληση για τους ναυτεργάτες, τους σπουδαστέ οι δηλώσει κυβέρνηση και εφοπλιστών για την πρώτη ναυτιλία στον κόσμο με προνόμια, κρατική χρηματοδότηση, φοροαπαλλαγέ. Είναι γνωστό ότι ένας εφοπλιστής με 140 μέτρα και 25.000 τόνους καράβι με εκατομμύρια κέρδη πληρώνει μόνο 12.000 δολάρια σε αιτήσια βάση, λιγότερα ακόμη και από τον ανθυπο... Άρα λοιπόν οι φιέστες που οργανώνουν εφοπλιστές κατά καιρού και για τις σχολές είναι να συγκαλύψουν την άθλια κατάσταση και σε σχολές. Αυτοί, αυτές οι φιέσες, κύριε Υπουργέ, εξοργίζουν τους σπουδαστές που καθημερινά δίνουν τη μάχη να καλύψουν ανάγκες του εκπαιδευτικού προγράμματος, καταβάλουν χρηματικά ποσά για βιβλία, φωτοτυπίες ακόμα και για φροντιστήρια από το πανηχρό εισόδημα των λαϊκών οικογενειών. Σε αυτό το πλαίσιο όμως εντάσσεται αυτό το σύστημα το υποβαθμισμένο της ναυτικής εκπαίδευσης. Είναι γνωστό ότι είναι τεράστιες οι ελλείψεις και στο περιεχόμενο του εκπαιδευτικού προγράμματος, σε καθηγητές, σε υλικοτεχνική και κτηριακή υποδομή, ενώ αναπτύσσονται όπως είναι γνωστό δίπλα οι έμποροι της ιδιωτικής εκπαίδευσης. Ε, με τι συνεχεί παρεμβάσει τη κυβέρνηση, με νόμου και τροπολογίε, ικανοποιούνται πλήρω οι απαιτήσει των εφοπλιστών για, κατάρ, για, ε, για την κατάρτιση φθηνού εργατικού δυναμικού, με αναλώσιμε γνώσει, που κατά πενταετία επαναλέχονται με κριτήριο αυτό τη μεγιστοποίηση των κερδών. Σύμφωνα με τη σχετική πρόταση του Υπουργείου Ναυτιλία, το πιστοποιητικό ικανότητα που αποκτά ο απόφυτο των ΑΕΝ παραμένει και με τη σημερινή κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ χωρίς καμία αναγνώριση και ισοτιμία με αντίστοιχα πτυχία της στεριάς. Το ΚΚΕ θεωρεί τον τομέα των λιμενικών υποδομών ένα σημαντικό τομέα για την ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων, τη σύνδεση της χώρας με τον διεθνή χώρο, την τακτική σύνδεση του χερσαίου τμήματο με τον ισότικο σύμπλεγμα. Συντοπική και περιφερειακή ανάπτυξη. Θεωρεί ε, ότι οι θεωρίε του κεφαλαίου περί αντιαγωνιστικότητα και τα παραπλανητικά διλήμματα περί ιδιωτικού ή κρατικού ε, ε, είναι απέναντι σε αυτά τα πολεμά, όπω πολεμά βέβαια και την ανάπτυξη με κριτήριο το κέρδο. Προβάλλει την ανάγκη για κοινωνικοποίηση των βασικών συγκεντρωμένων μέσων παραγωγή στου στρατηγικού τομεί τη οικονομία με κεντρικά σχεδιασμένη και κάθε διακλάδωση, οργάνωση, διέθεση της παραγωγής που υπηρετεί την κατανομή με κίνητο τη λαϊκή ευημερία. Δεν μπορούν αλλιώ να εξαλειφθούν οι παράγοντε που γυρνούν την ανεργία σε μαζική κλίμακα, που αποκλείουν τη σταθερή δουλειά, τι ικανοποιητικέ συνθήκε εργασία και αμοιβή, τη δωρεάν παροχή κοινωνικών υπηρεσιών. Στο πλαίσιο ενό ε, τέτοιου κεντρικού πανεθνικού μηχανισμού και σχεδιασμού και διεύθυνση, Πιστεύουμε ότι το λιμενικό σύστημα της χώρας μπορεί να αποτελέσει σημαντικό ρόλο ε, για την ανάπτυξή της. Η πρόταση του ΚΚΕ και τα λιμάνια ως τμήμα μεταφορών λαμβάνει υπόψη στην, την, ικανοποίηση των προτεραιοτήτων όπως την ικανοποίηση των εγχώριων αναγκών μετακίνησης προσώπων αγαθών και επιγόντων περιστατικών για φτηνές, γρήγορες και ασφαλείς μεταφορές. Να ανταποκρίνεται στην ανάπτυξη τη αγροτική παραγωγή και των βιομηχανικών κλάδων, να είναι στη βάση της ισόμετρης σχεδιασμένης ανάπτυξης στη βάση του αμοιβαίου ωφέλους ε, και του εξωτερικού εμπορίου, να ικανοποιεί τις λαϊκές ανάγκες για διακοπές και αναψυχή, ε, αναψυχή να ικανοποιεί τι τις σύγχρονες σχεδιασμένες ανάγκες των εργαζομένων στα λιμάνια. Με βάση αυτές τις προτεραιότητες, εμείς πιστεύουμε ότι πρέπει να σχεδιάζεται η ανάπτυξη των λιμανιών, ώστε το λιμενικό σύστημα να εναρμονίζεται με του στόχου τη σχεδιασμένη κοινωνική παραγωγή, τη περιφερειακή πολιτική, τη πολιτική μεταφορών, με κίνητο την κοινωνική ευημερία και όχι το καπιταλιστικό κέρδο. Επίση, για την ναυτική εκπαίδευση, το ΚΚΕ υιοθετεί τα αιτήματα των κινητοποιήσεων των σπουδαστικών συλλόγων, των ΑΕΝ, όπω και των συντοριστικών επιτροπών του, ΚΕ, του ΚΕΣΕΝ, που έχετε υπομνήματα, κύριε Υπουργέ, και χρειάζεται να τα δείτε με μεγαλύτερη προσοχή έτσι ώστε να ικανοποιήσετε αρκετά από αυτά που είναι άμεσα. Με Στη βάση αυτή πιστεύουμε ότι η συγκέντρωση όλων των κοινωνικών δυνάμεων που θίγονται από αυτή τη φιλομονοβολιακή πολιτική που είναι κόντρα σε όλη αυτή την ανάπτυξη που δεν είναι δίκαιη, όπω φαίνεται, αλλά είναι ανάπτυξη ε, ε, των επιχειρηματικών ομήλων. Χρειάζεται να υπάρξει ε, αντίδραση, αντίσταση του ίδιου του λαού. Οι εργαζόμενοι στα λιμάνια, οι νευτεργάτες, οι σπουδαστέ, οι μεταλεργάτε τη ζώνη των αυπηγείων, οι αυταπασχολούμενοι, οι επαγγελματοβιοτέχνες, του χώρου, χρειάζεται να συγκροτήσουν ενιαίο μέτωπο πάλι για αλλαγή συνολικά του σχετισμού δυνάμεων, δυνάμεων για ανατροπή αυτή τη πολιτική, για λύση του ζητήματο τη εξουσία, που όπω φαίνεται μπαίνει εμπόδιο στην ικανοποίηση των αναγκών. Και βέβαια να μετατραπούν τα λιμάνια σε λαϊκή περιουσία, στα πλαίσια μια άλλη οικονομία προ του λαού. Είναι προφανέ ότι διαφωνούμε ριζικά με αυτή την πολιτική. Ψηφίζουμε κατά στο σχέδιο νόμου, καλούμε του εργαζόμενου στα λιμάνια, το λαό να αντισταθεί σε αυτή την πολιτική, να συμπορευτεί με το ΚΚΕ και την ανατροπή τη.